Γεια, ευτυχή εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως. Και αυτή εδώ είναι μια κινητή δανειστική βιβλιοθήκη. Είναι η κινητή δανειστική βιβλιοθήκη του Δήμου Ηλιούπολης. Είναι ουσιαστικά ένα πούλμαν, ένα λεωφορείο που λειτουργεί ως βιβλιοθήκη. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πηγαίνει στις διάφορες γειτονιές του Δήμου και μπορούν από εκεί οι δημότες να παίρνουν βιβλία, να τα επιστρέφουν σε συγκεκριμένες μέρες που πηγαίνει σε κάθε περιοχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο, γιατί υπάρχει η δημοτική βιβλιοθήκη, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μένουν κάπως μακριά και δεν μπορούν να πηγαίνουν εκεί πέρα για να αφήνουν και να παίρνουν τα βιβλία. Ενώ με αυτή εδώ πέρα το όχημα βιβλιοθήκη μπορούν να παίρνουν τα βιβλία και να τα επιστρέφουν κοντά στο σπίτι τους. Πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ καλή έτσι, πρωτοβουλία του Δήμου. Είναι και όμορφο. Φυσικά εδώ πέρα δεν χωράει όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης, αλλά σίγουρα έχουν βάλει αυτά που παίρνει περισσότερο κόσμος και έχω την εντύπωση πως αν κάποιος ζητήσει μια συγκεκριμένη μέρα που θα έρθει το λεωφορείο κοντά στο σπίτι του να φέρουν κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο που υπάρχει στη βιβλιοθήκη, θα το φέρουν. Η γνώση είναι δύναμη, τα βιβλία είναι συμπυκνωμένη σοφία αιώνων. Αν διαβάζουμε έξυπνα και σοφά βιβλία, είναι σαν να έχουμε απέναντί μας σοφούς ανθρώπους από το παρελθόν. Οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε ποτέ στη ζωή μας έχει απαντηθεί σε κάποιο βιβλίο. Οτιδήποτε λύση, οτιδήποτε υπάρχει εκεί πέρα γραμμένη, αυτό είναι δεδομένο και έχει αποδειχθεί από όλους τους πετυχημένους άνθρωπους γενικά. Όταν λέω πετυχημένους, εννοώ με κριτήρια που μπορεί για τον καθένα διαφορετικά, αλλά αυτό που λέμε γενικά πετυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο, αυτοί που κάναν πράγματα, είχαν ένα χαρακτηριστικό, όλοι διαβάζαν και ήταν πορωμένοι με το διάβασμα. Μπορεί στις μέρες μας το διάβασμα να είναι στο ίντερνετ, αλλά πολλές φορές τίποτα δεν συγκρίνεται με το να διαβάζεις ένα βιβλίο, γιατί συγκεντρώνεσαι εκεί πέρα και απορροφάς πολλές πληροφορίες και ο εγκέφαλος κάνει εξαιρετική άσκηση για να τις διαχειριστεί και να τις επεξεργαστεί. Συνεπώς, να διαβάζετε! Είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση και ένας πάρα πολύ έξυπνος τρόπος να εξελιχθείτε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να κάνετε βιντεάκια στο YouTube και να εξελιχθείτε και παίρνετε, ρωτάτε άλλους, α, τι να κάνω που θέλω να προωθήσω το κανάλι μου. Διαβάστε! Πηγαίνετε, βρείτε ένα e-book που να λέει tips για YouTubers. Υπάρχουν στο ίντερνετ στα αγγλικά πάρα πολλά. Υπάρχουν άρθρα άπειρα. Διαβάστε! Μία ώρα τη μέρα να διαβάζετε στο αντικείμενο που θέλετε. Σας ενδιαφέρει το YouTube, το internet marketing, να διαβάζετε αυτό το αντικείμενο. Με έναυσμα, αυτή την υπέροχη δανειστική βιβλιοθήκη του Δήμου Ηλιούπολης σας μεταφέρω τις ευχές μου για μια υπέροχη μέρα. Να θυμάστε, η γνώση είναι δύναμη, αλλά όχι από μόνη της. Αυτά που μαθαίνετε, αυτά που διαβάζετε, να τα βάζετε στην πράξη. Γι' αυτό είναι σημαντικό όταν διαβάζετε κάτι να είναι κάτι εφαρμόσιμο, κάτι πρακτικό. Αν διαβάζετε, για παράδειγμα, κάτι για την υγεία, ότι κάνει καλό να τρώμε σαλάτες ή να πίνουμε πιο πολύ νερό, μην το αφήνετε στη γνώση, α, το έμαθα, όχι! Τι σημασία να ξέρεις ότι τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν πολλές βιταμίνες, αν δεν φας ποτέ. Συνεπώς, μπες στην πράξη, κάτι που μαθαίνεις, αμέσως εφάρμοσέ το. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, καλή δύναμη σε όλους. Να περνάτε τέλεια, γεια! Καλό διάβασμα. Hey, αν θέλετε να τα πούμε, θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletsas.gr.